Μου έχουν αναφέρει και οι εκπρόσωποι της UEFA σήμερα ότι σε όλες τις περιπτώσεις που οδηγήθηκαν σε συλλήψεις και καταδίκες στις διάφορες χώρες, αυτό έγινε με τη χρήση του εργαλείου της παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Και είναι γι' αυτό το λόγο που έστω και φορτικά αναγκάζομαι να επαναλάβω την έκκλησή μου για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα νόμο που να επιτρέπει την παρακολούθηση με τρόπο που να μπορεί να βοηθήσει στην πραγματική διαλεύκανση του εγκλήματος. Επίσης, μου έχουν αναφέρει ότι δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να οδηγήσουμε σε διαλεύκανση μιας υπόθεσης από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι χρονοβόρες διαδικασίες, χρειάζεται πολλή μεθοδικότητα και πολλή προσοχή, προσεκτικά βήματα για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις έρευνες στους σωστούς υπόπτους. Έχουμε συμφωνήσει να υπάρχει συνεχής επαφή, απευθείας επικοινωνία αστυνομίας και των ερευνητών και των ειδικών της UEFA για να μπορούν να ανταλλάζονται οι πληροφορίες άμεσα, να μην χρειαζόμαστε να περιμένουμε να έρχεται ο φάκελος να πηγαίνει στην αστυνομία να τον ελέγχουν, να μπορεί να γίνεται άμεση ανταλλαγή πληροφοριών. Ήταν σημαντικό το ότι γνωρίστηκαν μεταξύ τους οι ενδιαφερόμενοι και καθιερώθηκε αυτή η απευθείας επικοινωνία.